Ο Δήμος Καβάλας ανέβαλε για αργότερα τη δεύτερη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Διονύσου. Η διαδικασία επρόκειτο να γίνει σήμερα το πρωί στις 10 στο Δημαρχείο. Με πρωτοβουλία όμως του Δημάρχου, αναβλήθηκε με σκοπό ο Δήμος Καβάλας να προβάλλει και να διαθέσει σε όσους είναι ενδιαφερόμενοι ένα επιπλέον στοιχείο που έχει. Έκθεση μηχανικών που εξέτασαν το ακίνητο από στατικής πλευράς διαπίστωσαν ότι δεν έχει κανένα στατικό πρόβλημα. Ο κύριος Σιμιτσής θεωρεί ότι οι επιφυλάξεις των επιχειρηματιών να αξιοποιήσουν το Διόνυσο μπορεί να οφείλονται και σε υπόνοιες ότι στατικά το κτίριο έχει πρόβλημα. Έχει λοιπόν στα χέρια του αυτή την έκθεση που δείχνει το ακριβώς αντίθετο και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει αντίγραφό της. Η δεύτερη πλειοδοτική διαδικασία για το Διόνυσο αναμένεται να γίνει το αργότερο σε ένα μήνα από σήμερα. Εκτίμηση δε της διοίκησης του Δήμου Καβάλας είναι ότι μέχρι τότε τουλάχιστον 3 ντόπιοι επιχειρηματίες που έδειξαν προφορικό ενδιαφέρον θα προετοιμαστούν και θα καταθέσουν πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους για την ανταλλαγή της λίμνης Βιστονίδας με ακίνητα σε περιοχές Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που ανέπτυξε το Ελληνικό Δημόσιο και η προτινόμενη μάρτυράς του, η λίμνη Βιστονίδα ποτέ δεν ανήκε στο μοναστήρι και τα χρυσόβουλα με τα οποία παρουσίαζε η Μονή την ιδιοκτησία είναι άκυρα. Ως εκ τούτου, όπως κατέθεσε, θα πρέπει να επιστραφούν στο κράτος τα οικόπεδα με τα οποία έγινε η ανταλλαγή. Από την πλευρά του μοναστηριού, άλλος καθηγητής πανεπιστημίου κατέθεσε ότι τα ιστορικά στοιχεία προκύπτει γνησιότητα των χρυσόβουλων. Η Εκκλησία της Ελλάδος, που είχε προετοιμαστεί να καταθέσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του βατοπεδίου, τελικά δια του συνηγόρου της δήλωσε ότι παραιτείται από το δικαίωμα αυτό. Συνέντευξη παραχώρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύρου, κ. Γιώργος Ντόλιος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υπόθεση της εξόρυξης του ζεόλιθου που έχει παγώσει. Ο ίδιος σημειώνει πως όταν δεν αξιοποιούνται οι πλωτοπαραγωγικές πηγές, τίθεται ζήτημα αυτογελιοποίησης, εκτιμώντας παράλληλα πως άμεσα θα ξεκινήσει η αξιοποίηση του ζεόλιθου στον Εύρο. Ο κ. Ντόλιος, απαντώντας στο γιατί δεν προχωράει η επένδυση της εξόρυξης του άοσμου ερυκτού ζεόλιθου στα πετρώματα του Εύρου, καθώς και στο ότι έχει ξεσπάσει διαμάχη για το συγκεκριμένο ζήτημα, ανέφερε πως «η αξιοποίηση των πλουτοπαγωγικών πηγών μας είναι επιτακτική ανάγκη». Υπάρχουν όμως διλήμματα τα οποία λόγω της οικονομικής κρίσης παίρνουν αποκρουστική μορφή σε κάποιες περιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες. Ενώ λοιπόν η πολιτεία θέτει αυτού του χαρακτήρα διλήμματα στις τοπικές κοινωνίες, ήδη φτάνει στα όρια της αυτογελιοποίησης όταν αδυνατεί να αξιοποιήσει πλουτοπαραγωγικές πηγές, όπως στην περίπτωση του ζεόλιθου στο τρίγωνο του Εύρου. Η εκκρεμότητα επί του συγκεκριμένου θέματος διαρκείας μιας δεκαετίας δεν αναδεικνύει μόνο ανικανότητα, διαφορία ή γραφειοκρατική αγκύλωση, αλλά δημιουργεί υπόνοιες για την εξυπηρέτηση συμφερόντων από μηχανισμούς του δημοσίου, οι οποίοι λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ασύδωτα από την εποπτεία οποιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας. Μετά την έκδοση διάταξης από την Εισαγγελία της Ορεστιάδας, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Φυτών Θράκης, εκτιμώ ότι θα αποτελέσει απίθμενο και επικίνδυνο θράσος η άρνηση του μέρους του δημοσίου στο θέμα της αξιοποίησης του ζεόλιθου. Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει εδώ και καιρό το δημόσιο σύστημα υγείας στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, με τις ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό να αποτελούν καθημερινότητα πλέον για το νοσοκομείο της Ξάνθης, τις εντάσεις και τους διεξυφισμούς στα επίγοντα να μοιάζουν με ρουτίνα, ενώ την ίδια στιγμή στο ΙΚΑ Ξάνθης βασικές ιατρικές ειδικότητες εκλείπουν καθώς ήδη έχουν λήξει συμβάσεις με ιατρικό προσωπικό, ενώ αναμένεται να λήξουν και άλλες. Σύμφωνα με το νοσηλευτικό προσωπικό, δεν επαρκεί για τα επίγοντα ιατρία του νοσοκομείου όπως εξηγεί ο κ. Σαδαμίδης και ως συνέπεια αυτού παραβιάζει την νομοθεσία σύμφωνα με την οποία ανάμεσα σε εκτελούμενες βάρδιες πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 12 ώρες, καθώς όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ίδιος, στην περίπτωση του νοσοκομείου αυτό δεν ισχύει καθώς μεσολαβούν μόλις 8 ώρες, ενώ σε κάποιες των περιπτώσεων ακόμα και λιγότερες. Την ίδια ώρα αριθμία επικρατεί και στο ΙΚΑ Ξάνθης, το οποίο έχει μείνει χωρίς θεράποντα παιδίατρο καθώς έχει λήξει η σύμβασή του, ενώ έχει μείνει μόνο μία παιδίατρος η οποία ωστόσο αναλαμβάνει μόνο εμβολιασμούς. Συνολικά 6 συνευλημένοι με το ΙΚΑ γιατροί είδαν την τελευταία ημέρα του Μαΐου τη σύμβαση ορισμένου χρόνου που είχαν υπογράψει με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να λύγει και να μην ανανεώνεται. Συμπλοκή με μικροτραυματισμούς ανάμεσα σε μέλη της Χρυσής Αυγής και αντιφασιστών σημειώθηκε στην Κομωτινή τις βραδινές ώρες της Κυριακής. Πιο συγκεκριμένα, ομάδα χρυσαυγητών που μοίραζαν έντυπο υλικό της οργάνωσης διερχόμενου στην περιοχή του ΙΚΑ στην Κομωτινή δέχθηκε επίθεση περίπου από 20 άτομα του αντιφασιστικού χώρου. Στη συμπλοκή που ακολούθησε είχαμε αρκετούς μικροτραυματισμούς, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες καμία εισαγωγή, έστω και για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Η αστυνομία κατέφτασε στην περιοχή εργοπορημένα, κατέγραψε το γεγονός και διεξάγει προανάκριση για το συμβάν.